Θοδωρή. Η καρδιά μου, ναι, αγάπη μου. Δεν πας λίγο πιο εκεί γιατί με ενοχλεί ο καπνός. Πού να πάρω, αγάπη μου, εδώ είναι η σκεφτιά. Εγώ στον ήλιο καίγομαι. Θα έρθουν τα παιδιά. Έρχονται. Έρχονται ή θα χαθούν σε κανένα δάσος. Όχι, παιδί μου, τους είπα, στα καμένα δεξιά. Γιατί φίλησαν και λίγο γκαγκά. Σιγά. Στα καμένα, κάθε φορά που περνάω από εκεί, ρε, σφίγγει την ψυχή μου. Άγια είναι. Γιατί γίνανε έτσι. Γιατί καήκαν, όταν καίγονται έτσι γίνονται. Και ξέρεις τώρα, μ' άρχισε μια βροχή, πλημμυρίσουμε. Και σου είπα, ρε μωρό μου, στο είπα. Πάμε να το φτιάξουμε πιο ψηλά το σπίτι. Τι σχέση έχει το σπίτι, ρε αγάπη. Λοιπόν. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε, που βάζουν τις φωτιές. Έλα. Μπορεί να γίνει και κατά τύχη. Τι κατά τύχη, δεν είναι. Κατά τύχη, φωτιά, τώρα κατά τύχη. Λέμε κατά τύχη την ανευθυνότητα. Δηλαδή γιατί, γιατί για να είμαστε ευγενικοί με τους εμπριστές. Σιγά, φέρουμε τα λάδι τώρα. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα, είτε σε υπαίθριους χώρους είτε σε κλειστούς. Δεν ανάβουμε ποτέ κατά τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψυσταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν κοντά ξερά χόρτα. Για τους υπόλοιπους μήνες λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Δεν καίμε ποτέ σκουπίδια ή ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες σε υπαίθριους χώρους. Αποφεύγουμε τις εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού ή άλλου εργαλείου. Δεν αφήνουμε ποτέ σκουπίδια στο δάσος. Προσέχουμε το δάσος σαν το σπίτι μας. Εδώ είναι μπροστά σου, δεν το βλέπεις? Εδώ έχεις βάλει τα λάτι. Πού να το βάλω? Γι' αυτό ο καφές που πια το πρωί τα λύσα. Τρεις κουταλιές έβαλα. Θοδωρή. Ναι. Έλα εδώ, αγάπη μου. Τι θες? Έλα εδώ. Εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό. Εκεί. Ο καπνός. Ναι. Τι είναι αυτό? Θα καίει τίποτα ξερά χόρτα, πώς το λένε αυτός. Λες. Φωτιά είναι, λες. Φωτιά. Φωτιά είναι. Φωτιά. Απλώνεται. Απλώνεται. Τι? Φωτιά. Πάρε τηλέφωνο γρήγορα. Πού είναι? Πού το έβαλες το ρημάδι? Το ασύρματο. Να το πάρε. Το νούμερο, πες μου. Το νούμερο. Πού να. Πάρε το 131 να σου πούν το νούμερο. Και για το τόπος. Δεν απαντάς. Ναι, έχουμε να δηλώσουμε μία φωτιά. Ποιος το 131, παιδί μου, τώρα. Την πυροσβεστική δώστε μου. Ναι. 199. Έλα, πάρε να συνεννοηθείς. Ναι, γεια σας. Έχω μια φωτιά να δηλώσουμε. Πες εδώ πέρα. Και εγώ είμαστε, μη μιλάς. Εγώ είμαστε στο σκηνιά είμαστε. Σε ένα δάσος, όχι λίγο πιο πάνω. Περιοχή. Κοιτάξτε, είναι στα καμένα. Αλλά τώρα πια καμένα. Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά στο δάσος, τηλεφωνήστε αμέσως στο κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία που βρίσκεστε και πληροφορίες για το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που βλέπετε να καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Περιγράψτε τους δρόμους προσέγγισης στο σημείο της πυρκαγιάς. Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ναι, εντάξει, περιμένουμε. Πω που απλώνεται αυτό τώρα το πράγμα. Τι θα κάνουμε, λες να έρθει προς τα εδώ? Όχι, ρε, γιατί να έρθει προς τα εδώ? Να σου πω, ρε, εκείνο το χαρτί που μας είχαν δώσει για την πυρκαγιά, πού είναι? Το φύλαξα στην Αθήνα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Τι έλεγε εκείνο το χαρτί, παιδί μου, που το φύλαξε στην Αθήνα? Τι έλεγε? Α, ναι, έλεγε ότι πρέπει να κλαδέψουμε τα ξερά. Και τι τώρα θα κλαδεύουν τα. Αυτά τα κάνεις, παιδί μου, πριν πάρει φωτιά. Πάνω στη φωτιά δεν κάθεσαι να κλαδεύεις. Πού το έβαλες το αυτό το. Το κλαδευτήρι. Τι να το κάνω το κλαδευτήρι, παιδί μου. Φέρε το λάστιχο. Φέρε εδώ και εγώ είμαστε. Πού είναι το λάστιχο? Εμένα ρωτάς πού είναι το λάστιχο. Εσύ πού το έβαλες το λάστιχο? Στην αποθήκη. Εντάξει, είναι στην αποθήκη. Είναι στην αποθήκη, ωραία. Μια χαρά είναι στην αποθήκη. Παιδί μου, φέρε το λάστιχο εδώ και εγώ είμαστε. Μάζεψε το, δεν το έχει τυλίξει κιόλας. Τίποτα δεν κάνω σωστά. Αυτό θέλει το Μεγαλέξανδρο για να το κόψει. Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος αρκετά μακρύ για να φτάνει σε όλα τα σημεία που θέλετε να προστατεύσετε. Καθαρίστε το χώρο από όλα τα ξερά χόρτα και κλαδιά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το κτίσμα σας. Κλαδέψτε τα δέντρα γύρω από το σπίτι, έτσι ώστε τα κλαδιά τους να μην ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Απομακρύνετε όλα τα έφλεκτα υλικά, καυσόξυλα κλπ. Από τον περίγυρο του κτίσματος και τοποθετήστε τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλλει στη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο. Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε έτσι ώστε να γνωρίζετε πώς γίνεται η χρήση τους. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε. Αυτοί που ανάβουν φωτιές, ρε. Τι άνθρωποι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι φωτιά!
την πύρα! Πάρε νερό, νερό, νερό! Πάρε το, πάρε το, πάρε το! Κλείστε όλες τις διόδους, καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ. Έτσι ώστε να εμποδίσετε τις πίθες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτηρίου. Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος. Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα. Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των οχημάτων. Ανάψτε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά φώτα του κτηρίου, έτσι ώστε να γίνετε περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς. Συγκεντρωθείτε στο εσωτερικό του κτηρίου όλοι μαζί σε ένα χώρο. Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν διαταχθεί εκένωση της περιοχής, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν. Τέρμα οι πριζόλες, τέρμα οι αηδίες. Δεν θα βάλουμε φωτιά στο δάσος για να φάνει η φίλη σου. Όχι, επειδή δεν ξέρεις να ψήνεις, να την πληρώσουμε όλοι οι άλλοι. Εγώ δεν ξέρω να ψήνω και εσένα πώς έψησα. Αυτό είναι άλλο. Ναι, άλλο. Mm. Α, ήρθανε. Μπράβο ρε. Θα τη σβήσουν εδώ. Να, όχι, εντάξει, ήρθε και το αεροπλάνο. Κύριε, μην ψήνετε, θα μας μπουγελώσουνε, σταμάτα. Α, μην αλλάζεις θέμα. Να σου πω κάτι. Τι? Όλη η Ελλάδα. Είναι γεμάτη δάση. Mm. Αν τα κάψουμε όλα, πού θα μένουμε στο τέλος? Αυτό τι σχέση έχει με τους φίλους μου? Όλα έχουν σχέση! Όλα! Σ' αγαπάω, Ευελίνα. Κι εγώ. Σ' αγαπάω. Βριζολάκι μου.